Φίλες και φίλοι της εκπομπής, καλησπέρα. Είμαστε και πάλι μαζί εδώ στην εκπομπή τη δική σας, 60 λεπτά με τους Έλληνες. Είναι μια εκπομπή η οποία φέρνει αυτούσια το πνεύμα, την άποψη, την ψυχή και την καρδιά της Ρόπολης, του Παγωνίου και όλων των Ελλήνων. Και βέβαια, αν μια εκπομπή μπορεί και αποσπάσει και κερδίσει την καρδιά και την ψυχή του κάθε τηλεθεατή, του κάθε Έλληνα, τότε πρέπει να πούμε ότι έχει επιτύχει το στόχο της. Τουλάχιστον σε θέμα ηθικής και εθνικής εκπροσώπησης. Αγαπητοί μου, σήμερα είναι η μέρα Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, και θα πρέπει επί της ευκαιρίας να ευχηθώ και εν ονόματι σας όλους τους Αλβανούς συμπολίτες μας που γιορτάζουν σήμερα, έχουν εθνική τους επέτειο, χρόνια τους πολλά. Να ευχηθούμε βέβαια και αύριο, η οποία είναι η μέρα της απελευθέρωσης της Αλβανίας. Είναι μια μάχη που έδωσαμε από κοινού, Έλληνες και Αλβανοί, για να μπορέσει αυτή η χώρα να απελευθερωθεί, όλοι οι λαοί και οι χώρες να αποσπαστούν και να κερδίσουν την ελευθερία τους από το ζυγό των Ναζί και των φασιστών. Και βέβαια θα πούμε και κάτι περισσότερα στη συνέχεια της εκπομής πάνω σε αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω και το εξής. Ξέρετε κάτι, αγαπητοί μου, οι μέρες δύσκολες περνάμε, οι μέρες δύσκολες μπορεί και να έρθουν, αλλά εμείς θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η αισιοδοξία σου δίνει τύχη. Η αισιοδοξία σου δίνει δύναμη και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, μετά το σποτάκι όμως, για να ακούσουμε μια πολύ σύντομη ενημέρωση. Και θα αρχίσουμε βέβαια την ενημέρωση σήμερα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς, ο καθένας από εσάς, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, και έχει σχέση βέβαια με τη σύνταξη του ΟΓΑ. Είπα τις προάλλες για την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτή η εκπομπή είναι εδώ στον παλμό των γεγονότων. Είχαμε μια επαφή με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αττίνανης Κατατρόπολης. Θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα να έχουμε μια συζήτηση μαζί του. Θα τη δείτε εδώ, που αλλού, στο κανάλι 7, στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Θα τα πει έξω από τα δόντια ο κύριος Παναγιώτης Λέκας. Ήταν μια συζήτηση η οποία πιστεύω ότι μπορεί να φωτίσει και κάποια μυαλά τα οποία ακόμα δεν είναι ξεκάθαρα. Θα πρέπει να φωτιστούν επιτέλους και αυτά για να μπορέσουμε όλοι μαζί, όλοι από κοινού, να ζητήσουμε και να κερδίσουμε τα δικαιώματά μας. Και δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι σήμερα, μάλλον πριν λίγο, έχει αρχίσει στην Αθήνα, διότι ξέρετε ότι η εκπομπή μεταδίδεται 7 η ώρα το απόγευμα, έχει αρχίσει στην Αθήνα μια εκδήλωση πάνω σε αυτά τα θέματα. Είναι μια ομάδα πρωτοβουλίας η οποία έχει αρχίσει μια μεγάλη συγκέντρωση όπου συζητούν όλοι οι συμπατριώτες μας, ντροπολίτες και όχι μόνο, ακόμα και βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων πάνω σε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να πω τώρα, θα ήθελα να δω όλοι αυτοί οι βουλευτές που έχουν καταθέσει κατά καιρού επερωτήσεις, ερωτήσεις όσον αφορά τη σύνταξη του ΟΓΑ. Θα είναι τώρα δίπλα στους δικούς μας συμπατριώτες, ούτως ώστε να ζητήσουν από την κυβέρνηση να δοθεί επιτέλους η σύνταξη του ΟΓΑ. Επαναφορά ενός δικαιώματος είναι. Τίποτε άλλο. Διότι μας έχουν αφαιρέσει ένα δικαίωμα, κάτι που μας ανήκει, και τώρα εμείς το ζητούμε. Και δεύτερο, θα ήθελα να πω και το εξής. Και θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πριν μία εβδομάδα περίπου, πριν 10 μέρες, είχαμε εδώ τον Υπουργό Παιδείας της Ελλάδας, τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος σε συνάντηση που είχε στη Δερβιτσάνη ζήτησε και την κατανόηση τη δική μας, τη δική σας, όλων των Ελλήνων της Αλβανίας. Να δείξουμε, λέει, κατανόηση, ούτως ώστε επειδή η Ελλάδα διέρχεται μια οικονομική κρίση και εμείς πρέπει να κάνουμε υπομονή για τη σύνταξη του ΟΓΑ. Δεν κατάλαβα, η ελληνική πολιτεία, όλοι αυτοί οι πολιτικάντες Αθήνας έχουν δείξει κατανόηση το που πήγαν τα λεφτά των δικών μας των παιδιών που εργάστηκαν 24 χρόνια τώρα, εργάστηκαν στην Ελλάδα, έχησαν υδρότα και πού είναι όλα τα λεφτά που έχουν δώσει τα παιδιά για τις ασφάλειες δικές τους. Δεν μπορεί αυτά τα παιδιά να κερδίσουν μια δύναμη, μια ενίσχυση για τους γονείς τους? Γιατί για τον εαυτό τους ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται με το ασφαλιστικό κτλ. Πού πρέπει να ζητήσουμε κατανόηση? Κατανόηση για ποιον? Αγαπητοί μου, πρέπει να σηκώσουμε, γιατί ο κύριος Λοβέρδος μπορεί να μιλούσε στη Δερβιτσάνη και κάποιοι χειροκροτούσαν. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε ακόμα δουλοπρεπείς. Μπορεί το πρώην σύστημα να μας είχε κάνει κάπως, μας είχε υποχρεώσει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σηκώσουμε το ανάστημα. Τουλάχιστον η νεολαία που είναι ανιάτα του τόπου να σηκώσουν το κεφάλι τους και να πούν στον κύριο Λοβέρδο, αγαπητέ μας φίλε, είσαι καλός και καλός είναι βέβαια. Αλλά σε αυτό έχετε λάθος, κύριε. Όχι να το χειροκροτάμε, γιατί λέμε ναι, εμείς θα δείξουμε κατανόηση
Εμείς είμαστε ένας λαός δουλοπρεπής, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι και να ζητήσουμε τα δικαιώματά μας. Να επανέλθω τώρα σε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο για μένα είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είχαμε ξανά μετά από τόσους μήνες ληστείες. Ληστείες είχαμε πριν αρκετές μέρες και σιδούβιανοι. 8 σπίτια μέσα σε ένα βράδυ. Καμία ανακοίνωση, τίποτε, όλα. Βουβαμάρα. Βουβαμάρα από τις κρατικές αρχές, βουβαμάρα από την τοπική εξουσία, ούτε μια ανακοίνωση, ούτε τίποτα. Τουλάχιστον εγώ το ξέρω πολύ καλά. Ο Δήμος Γέροντας και ο πρόεδρος σιδούβιανης τα είπε στον έπαρχο, ο έπαρχος μας τα έχει πει στην αστυνομία, έχουν εκείνοι όλα αυτά τα τυπικά. Η ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης πού είναι? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες το είχαμε σε Δούβιανη, αύριο μπορεί να το έχουμε σε άλλα χωριά. Μπορεί να πάμε στη Γορανζή, στη Ζερβάτε, στη Δερβιτσάνη, στη Γράψη, τι σημασία έχει. Πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσουμε. Γιατί αυτοί οι κοινοί λοποδίτες, είτε οι κοινοί κλέφτες που λέμε, κάποια στιγμή πρέπει να πάνε σε δικαιοσύνη. Διότι εμείς μπορεί να έχουμε δει ότι συνελήφθησαν 1, 2, 3, 4 άτομα, έχουν ιδιωθεί και κάποιες ανακοινώσεις, αλλά σε 5-6 μέρες, 10 μέρες είχαμε δει ξανά στο πεζοδρόμιο. Παιχνίδια εις βάρος των δρομοπολιτών δεν πρέπει να συνεχίσουν. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να πάρουν τέλος, διότι αυτή η Δρόπολη έχει βέβαια μόρφωση, είναι υπάκοοι άνθρωποι, είναι νομοταγείς άνθρωποι, αλλά κάποια στιγμή σου γυρίζουν για τα ρέστα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν ο ένας, ο άλλος, ο μεν και ο δε. Σε 2-3 μέρες μπαίνουμε στο καινούριο μήνα. Είναι ο τελευταίος μήνας του χρόνου. Και πρέπει να αρχίσουμε να μετράνε, φεύγουν οι μέρες, φεύγουν οι εβδομάδες, θα έρθουν τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά. Και όλοι εσείς, εγώ το ξέρω πολύ καλά, με το, από όλες τις γιορτές θα σκεφτούμε πώς θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά. Θα έχουμε ρεύμα ή δεν θα έχουμε ρεύμα. Θα έχουμε δρόμους ή δεν θα έχουμε δρόμους. Θα έχουμε πρόβλημα στα καταβιά, ναι ή όχι. Αυτά δεν περνούμε τόσα χρόνια τώρα. 24 χρόνια τα ίδια προβλήματα, τα ίδια χάλια. Θα έρθουν τα παιδιά τα δικά μας από Ελλάδα να γιορτάσουν στα χωριά τους? Αυτά είναι τα ερωτήματα. Και τελικά πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Ξέρετε, αγαπητοί μου, να μην σκεφτείτε τίποτε. Εγώ θα σας έλεγα ότι θέλετε να επιστρέψουμε στα έθιμα και στα ήθη που είχαν οι δικοί μας προκάτοχοι. Ετοιμάστε μια βασιλόπιτα τα Χριστούγεννα, να πάτε εκεί στην πιο κοντινή κοπή με τα πρόβατα, να κόψετε τη βασιλόπιτα, πάρετε το μπουκαλάκι με το τσίπουρο και θα καταλάβετε τι εστί Πρωτοχρονιά, τι εστί γιορτή, τι εστί ήθη και έθιμα και παραδόση αυτό το τόπο. Τότε θα καταλάβετε πως να είσαι ανδροπολίτης, είσαι βέβαια πολύ περήφανος. Και θέλω να κλείσουμε μια τελευταία είδηση, διότι από ό,τι ξέρετε και το είπε εδώ αυτή η εκπομπή δική σας, 60 λεπτά με τους Έλληνες, έπεται να περιοδεύσει στην Αλβανία, στη χώρα και στον χώρο, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως της Ελλάδας, ο κ. Τσίπρας. Έχει προγραμματιστεί βέβαια μια επίσκεψη περιοδεία δική του, 12 του Δεκέμβρη, και από ό,τι ξέρω, αύριο Σάββατο και Κυριακή θα είναι στα Γιάννενα. Και θα έχει μια συνάντηση με τον βουλευτή της Δρόπολης και του Παγωνίου και του Αργυροκάστρου, τον κύριο Βαγγέλη Τάβο. Θα δούμε τι θα φέρει για αυτή η επίσκεψη του κύριου Τσίπρα, θα δούμε τι έπεται με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Και εγώ θα έλεγα ότι όσοι πολιτικοί και πολιτικάνδιδες και αιρετοί και εκπρόσωποι της Ελλάδας να περάσουν από εδώ, εμείς τόσο περισσότερο θα πρέπει να ζητούμε τα δικαιώματά μας. Διότι κάποια στιγμή όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι οι πολιτικάνδες, οι κυβερνήτες, οι κυβερνήσεις, οι βουλευτές πηγαίνουν και έρχονται. Αυτός ο τόπος παραμένει εδώ. Τα προβλήματά του παραμένουν, αλλά εγώ εύχομαι να επιλύονται όσο πιο νωρίτερα. Αυτή ήταν η ενημέρωση για σήμερα. Πάμε τώρα στο θέμα της βραδιάς και βέβαια δεν μπορεί να ήταν τίποτε άλλο. Είναι το θέμα που εμείς έχουμε πει και λέμε πάντα εδώ σε αυτή την εκπομπή. Η προσφορά των Ελλήνων στην Αλβανία για την απελευθερώση αυτής της χώρας. Η χώρα απελευθερώθηκε 29 του Νοέμβρη του 1944 και εκατοντάδες ανδροπολίτες, προγονήσιοι, Έλληνες Αλβανίας έδωσαν μάχη για αυτόν τον τόπο. Εμείς ως εκπομπή, η δική σας εκπομπή, η κάμερα αυτής της εκπομπής ήταν πού άλλο, στη Δερβιτσάνη. Σε έναν από τους αγωνιστές και παλέμαχους του αντιφασιστικού πολέμου, ο Φιλίππος Μαλιούκης. Στην οικία του κύριου Μαλιούκη ήταν η εκπομπή, η κάμερα αυτής της εκπομπής, πριν μερικές μέρες. Ο Λευτέρης ο Κοντός συνομιλεί με τον Φιλίππη τον Μαλιούκη. Ας ακούσουμε τι είπαν. Στη
Στα πλαίσια των 70 χρόνων της απελευθέρωσης της Αλβανίας, αποφασίσαμε να πάρουμε μια συνέντευξη από τον πρώην Παρτιζάνο Φιλίππη Μαλουκή εδώ στη Δερβιτσάνη. Μπάρμπα Φιλίππη. Με συγχωρείτε που σας λέω Μπάρμπα, γιατί και εγώ στην τρίτη ηλικία είμαστε, αλλά νομίζω όταν λέμε Μπάρμπα είμαστε λίγο πιο κοντά ο ένας με τον άλλο για να ρωτήσουμε και να απαντήσουμε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αποφασίσατε και ενταχθήκατε στον πόλεμο απελευθερωτικό αγώνα και βγήκατε στον πόλεμο. Ασφαλώς το μίσος πρώτα ήταν κατακτητή και η εκμετάλλευση που γινόταν εδώ πέρα πήραμε αυτόν τον δρόμο γιατί όλοι περισσότερο αυτοί που ερχόνταν από την Ελλάδα διαφωτίζανε και λέγανε πρέπει να πολεμήσουμε τον εχθρό γιατί αυτός είναι που φέρνει όλα τα κακά. Και από αυτό αποφασίσαμε πολλοί νέοι από την Δερβιτσάνη, κάπου 44 νοματέοι, να βγούμε Παρτιζάνοι. Ναι. Και βγήκατε Παρτιζάνοι, θυμάσαι τη χρονιά, ποια χρονιά βγήκατε? Εγώ βγήκα το Μάρτιο του 44. Το Μάρτιο του 44. Ναι. Το τάγμα Θαναζίκο ιδρύθηκε αργότερα. Το 43. Το 43. Ναι. Το Νοέμβριο του 43. Το Νοέμβριο του 43. Εσείς συμμετείχατε στο τάγμα Θαναζίκο. Ναι. Στο τάγμα Θαναζίκο. Θυμάστε ποιος είχατε άλλους φίλους Παρτιζάνους? Πολλούς είχαμε Παρτιζάνους. Από το χωριό. Ναι. Όσες ήσταν πολλοί. Πολλοί. Από τον Κώστα Καρατζά, Σάνο, Θοδωρή Σάνο, Δημήτρη Ντρίτσο, Βαγγέλη Μάνο και πολλούς άλλους. Και συντρόφοι δικοί μου. Στην ηλικία μου, αυτή ήταν πιο μεγάλη από μένα, αλλά εγώ ήμουν πολύ μικρότερος από αυτούς. Και πολεμήσατε ως ποια χρονιά? Πολεμήσαμε μέχρι το 44. Πολεμήσαμε. Πήγατε και παρακάτω? Όχι, εμείς δεν πήγαμε παρακάτω. Ήτανε όταν περάσαμε εμείς, είχε απελευθερωθεί η Αλβανία όταν πέρασε το τάγμα το δικό μας από τη Σαράντη, Χιμάρα και μπήκε στο κάτω, στο Φύρι. Ως το Φύρι πήγατε. Ως το Φύρι και μετά απελευθέρωθεί η Αλβανία, σ' άλλα μέρη της Ελμπασάνη, Δυράχιο, όλα αυτά τα μέρη. Αυτό που λέτε, εμείς το θεωρούμε δίκιο η συμβολή σας στο Παρτιζάνικο Τάγμα και στο Εθνικό Απελευθερωτικό του Αγώνα ενάντια του Ναζισμού. Ναι. Διότι έχουμε το δικαίωμα να πούμε ότι ήμασταν όλοι στο ίδιο μέτωπο ενάντια του φασισμού, στο ίδιο μέτωπο που ήταν σχεδόν όλη η Ευρώπη. Μπορείτε να μας πείτε καμιά ιστορία του πολέμου, φίλου σας που σκοτωθήκαν, είναι μάρτυρες σήμερα? Μπορώ να σου πω, η πρώτη μάχη κάναμε στα Βρυσερά. Ναι. Μάλλον εκεί είχαμε και ένα λόγο από το 15ο Σύνταγμα. Ήρθαν και αυτοί μαζί και κάναμε την πρώτη μάχη στα Βρυσερά. Εκεί δεν είχαμε θύματα. Ενώ στο Δέλβινο που κάμαμε τη μάχη είχαμε θύματα. 4 θύματα από το τάγμα το δικό μας. Λαμπινίκα, Βαγγελικάλη, Λαμπράκη. Και ο Γιάννη Παπάς από την Πόδρουστα. 4 θύματα. Μάλλον όταν χτυπήθηκε ο Λαμπινίκας, τον είχα πολύ κοντά. Ήταν διοικητής του λόγου. Τον είχα διοικητή του Λαμπι. Και χτυπήθηκε αυτός. Και είπε μάλιστα, φευγάστε παιδιά, αφήστε με, πήγαμε να τον πάρουμε και είπε αφήστε με παιδιά, εγώ να γλιτώσω εσύ γιατί εγώ σκοτώθηκα τώρα. Και εμείς πήγαμε, ένα μέρος έφυγε από το απέδωτο του Κακονδύτσι και μπήκε στο Γιουλάτι, απέκυνήχτη Λουγγιουλιά. Και ένα μέρος εμείς που μπήκαμε τελευταίοι, φύγαμε από τη Δούμιανη και ρίχτηκαμε Πράβιστα και Πισκοπή και μετά ρίχτηκαμε από την Απαλοδρόμπολη, από το Μπουλεράτι. Άλλο μάρτυρα από το χωριό που, παράδειγμα, το Γιάννη Στέριο, ξέρω εγώ. Ο Γιάννης Στέριος
Ήταν συνόδευε μπριγκάτα, δεν ήταν συμπριγκάτα. Συνόδευε μπριγκάτα αυτό. Που χτυπήθηκε στη Γλίνα, στην Επισκοπή. Στη μάχη του Δελβίνου το τάγμα ήταν εκεί συμμέτοχο. Ναι. Στη μάχη του Δελβίνου, ναι. Στην πρώτη τύπου γραμμή, μάλλον είχαν του Γερμανού πολύ κοντά. Έτσι. Ναι. Εκεί πρώτο που χτυπήθηκε ήταν ο Βαγγελικάλης από το Κλουσιάρι. Αυτό χτυπήθηκε πρώτα, τον είχαμε πολύ κοντά. Νομίζω και ο Λαμπινίκας εκεί χτυπήθηκε. Και ο Λαμπινίκας. Ο Μπάρκας. Όχι ο Μπάρκας. Ο Μπάρκας χτυπηθεί πρώτο το τάγμα, χτυπηθεί στην Πετσά, στη γέφυρα τη Πετσά. Ο Μπάρκας. Στο Δέλμινο χτυπήθηκε Λαμπινίκας, Γιάννη Παπάς από την Πόδεστα, Λαμπράτης από το Δέλμινο και ο Βαγγέλη Κάλης από το Κλουσιάρι. Τέσσερα θύματα είχαμε. Από το τάγμα το δικό μας. Στο τάγμα Θαναζίγο συμμετείχατε μόνο από τη Δρόπολη και από το Πογόνι ή είχε και από άλλα μέρη? Δρόπολη και Πογόνι περισσότερο και κάτι από την Απάνω Δρόπολη. Διοικητής του τάγματος. Τον καιρό που πήγα εγώ βρήκα τον Ταλάνη, διοικητή, τον Βασίλη Ταλάνη. Και ο κομισάριος? Ο Βάγκο Μητρογιώργης. Νιώθετε ότι μετά τη μάχη σας, παράδειγμα τη συμμετοχή σας στον πόλεμο, δικαιωθήκατε σαν παρτιζάνοι που ήστανε, δικαιωθήκατε παράδειγμα ευχαριστημένοι ότι πολεμήσατε τον εχθρό και ότι ήσταν σε ένα μέτωπο που ήταν και παράδειγμα το ΕΑΜ της Ελλάδας, ναι, και το μέτωπο της Αλβανίας και των άλλων κρατών. Δικαιωθήκατε εσείς, το ένιωσατε μέσα? Όχι και πολύ. Όχι γιατί και πολλές υποσχέσεις δεν δόθηκαν. Γιατί άλλα μας λέγανε και άλλα αυτά. Γιατί μετά άρχισαν να βάλουν τα γράδα, διαφορές. Εκείνοι που είχαν με... πήρανε πόστα πολίτες και διαφορά εμείς οι άλλοι, οι υπόλοιποι παρτιζάνοι. Ναι. Άρχιψε να γίνεται μια διαχωρισμός μετά, που χωρίς το άλλο δεν μας άρεσε πολύ, αλλά δεν μπορούσαμε και να κάνουμε κι αλλιώς. Γιορτάζεται τώρα κάθε χρόνο η επέτειος του Θαναζίκου, όπως γιορτάζονταν κάθε χρόνο? Τώρα έχουμε κάνα δύο χρόνια που δεν το έχουμε γιορτάσει. Πρώτα το γιορτάζαμε κανονικά και καλό ήταν. Μήπως είναι ότι είχαν πεθάνει και πολύ μεγάλη ηλικία παρτιζάνοι και... αυτό φταίνε αυτοί που οργανώνουν αυτά που έπρεπε να το οργάνωναν. Δεν ξέρω τώρα λόγω οικονομικών, κανένας δεν γνωρίζει, αλλά έπρεπε να γίνονταν. Με ένα λόγο, Μπαρμπαφιλίππη, νιώθετε ευχαριστημένος για τη συμβολή σας που... βέβαια, ασφαλώς. Κάνουμε το καθήκον μας. Εμείς πολεμήσαμε και τι θα γίνονται αύριο, ασφαλώς. Και η ηλικία μας ήταν άγουρη, δεν ξέραμε και πολλά πράγματα. Αλλά δεν είμαστε και μετανιωμένοι. Δεν είστε και μετανιωμένοι. Δεν είμαστε μετανιωμένοι, γιατί δεν κάνουμε... Να είστε περήφανοι, όχι μετανιωμένοι. Ναι, είμαστε περήφανοι γιατί πολεμήσαμε. Ναι. Να είστε περήφανοι. Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη και σας ευχόμεθα και 100. Ευχαριστώ, να είστε καλά κι εσείς. Να είστε ευτυχισμένοι μαζί με την οικογένειά σας. Ευχαριστώ. Και να γιορτάσετε ευτυχισμένα τα 70 χρόνια της απελευθέρωσης της Αλβανίας. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαλλιούς στην εκπομπή τη δική σας. Και εγώ θα ήθελα να πω μια παρατήρηση και πιστεύω πολλά τηλεφωνήματα μου έπεσαν αυτές τις μέρες. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι είχαμε επέτειο του τάγματος Θανάσης Ζήγος πριν μερικές μέρες και δεν είχαμε καμία εκδήλωση στη Δρόπολη. Μπορεί να βάλεις εκεί πολλά ερωτηματικά, άλλα 10 θαυμαστικά. Την απάντηση να την πάρετε όχι από μένα, να την πάρετε από αυτούς που έχουν υποχρέωση να γιορτάζουν αυτές τις εκδηλώσεις. Κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να γιορταστεί. Κάποιοι άλλοι τσιγκουνεύουν. Κάποιοι άλλοι δεν θέλουν να ακούσουν. Όμως έχουν υποχρέωση όλοι αυτοί που εμείς ψηφίζουμε να γιορτάσουν και να υπενθυμίζουν τέτοιες εκδηλώσεις. Επιτέλους όμως θα φτάσουμε και στο εορταστικό πρόγραμμα. Σήμερα θα σας φέρουμε εμείς εδώ στην εκπομπή μία εκδήλωση που έγινε στο Λόγκο
σαν Ανδρόπολης, αρχές Αυγούστου του 2014. Είναι ένα λαογραφικό φεστιβάλ που με τη βοήθεια των παιδιών των δικών μας, των τεχνικών, των συνεργατών, των φίλων της εκπομπής, εμείς θα φέρουμε στιγμιότυπα από αυτό το φεστιβάλ. Εδώ, στο κανάλι 7, στην εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες. Ας τους απολαύσουμε.
φιλικά λόσα. Βρήκαμε.
Αχ, αγάπη που είχα. Και έχασαν από την αγνομιά. Μουν από την αγνομιά μου. Αχ, τώρα τη βλέπω μαγκαλά. Σαλώνε και γέγε την καρδιά. Σου σίγουρε όχι και για την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Πολύς αγάπη μου γλυκά, μα να λέμεν το γέμα. Βγάζεις κορίτσα και παιδιά που είναι ένα γέμα. Γένουσες και εμένα. Άντε σαν με πειράνε τα ξένα. Ωραί δε σαλείς μόνο εσένα. Τραγουδισμένοι σε βγάζουν μας προπρόσωποι σ' όλη την οικουμένη. Υπόριο Ήπειρο που είναι σκλαβωμένη, που είναι δυστυχισμένη. Πρέπει να γιατί σου τη δολάδε σου, τη δόλια αδερφή σου, Έλληνα για θυμίσου. Thank you.
μας ερχόσουν κι ας γινώσουν επάνε. Εσύ με πότισες φαρμάκι. Εσύ με πότισες φαρμάκι στο λαιμό και στο χυλάκι. Δίπλα το βάλες, Ελένη, το μαχαίρι και δεν βγαίνει. Αχ, δίπλα το βάλες, κυρά μου, το μαχαίρι στην καρδιά μου. Θα σε πάρω με παπά και με κουμπάρο. Ρε με παπά και με κουμπάρο και στεφάνι θα σου βάλω. Σε Χιδροπόλης καμάρι, αχ και χαρά ποιος θα σε πάρει. Ελενάκι, αν σε χάσω, για βουνά θα πάω να πιάσω. Με τα μαύρα
ξανάψες φωτιά και λαμπρά. Νεράντζα με πάρτι και με τον καρπό, χρόνια σ' αγαπώ. Άι και νεράντζα, κοντούλα και γιωμάτι, εγώ εσένα έβαλα στο μάτι. Άι, πένε ραντζά, εσύ θα μας ζουρλάνεις, μπορεί μετά να είσαι που μας κάνεις. Ποπό, μωρί, ποπό, πολύ σε αγαπώ, μα εσύ όμως δεν με θέλεις κι εγώ θα ζουρλαθώ, μα εσύ όμως δεν με θέλεις κι εγώ θα σκοτωθώ. Καράτα σου, με κλαρίνο σου. Πήρε το καλοκαίρι.
τα παλικάρια κι αμόρε Γιώργο Λεβέντη. Κι εσύ Γιώργο Λεβέντη, σε Γιώργα Κανέι, ύπνο, παιδί.
Από ό,τι καταλαβαίνετε, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Υπενθυμίζω, η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται την Κυριακή μία ώρα το μεσημέρι. Ο Νοέμβρης φεύγει, στο Δεκέμβρη μπαίνουμε. Κουράγιο, πολύ κουράγιο θα έλεγα. Θα έρχομαι γιορτές. Ξέρω ότι θα βάλει το χέρι στην τσέπη βαθιά. Ξέρετε κάτι, όπου φτωχός και η μοίρα του, αλλά και η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Να είστε καλά, ψηλά το κεφάλι, γεια σας.